Καλησπέρα σας από το του 7. Εδώ που για την 17η αγωνιστική της Evolution, οι Bulldogs θα κολλευθούν στο Komodo Dragons. Να πούμε ότι οι Komodo Dragons βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας 30 βαθμούς, ενώ οι Bulldogs βρίσκονται στην 8η θέση, οπότε αναμένουμε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Έτοιμοι για το τζάμπολ αναμέτρησης. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους και fast break. Άστοχη όμως. Πρώτη προσπάθεια. Με τους Dragons. Και τώρα οι Bulldogs στην επίθεση. Με τον Δημητρακόπουλο. Στέκερ εκτελεί για 3. Άστοχο. Προσπάθεια για ενθουσιασμό από τους Komodo Dragons. Ο Eurostep. Πολύ ωραία λάθη από τον Βελιγιάννη για τους πρώτους πόντους του παιχνιδιού. 0-2. Man-to-man από τους Dragons. Καλή άμυνα εδώ από τους Dragons και ωραία όμως επίθεση. Εδώ για τους Bulldogs. Αστοχή από κάτω, ο Λαζανάκης. Και τώρα οι Dragons προσπαθούν να τρέξουν. Πάσα στην κορυφή πλευρά, σου τρέχουν πόντων. Άστοχο. Τον Δελιγιάννη. Και τώρα ο Απέργης με την μπάλα στα χέρια για τους Bulldogs. Καλή κυκλοφορία εδώ, σου τριών πόντων. Άστοχο. Ριμπάουντ το Βεργόπουλο για τους Dragons. Δελιγιάννης. Ξανά toast to toast. Άστοχο αυτή τη φορά. Καθαρίζει το rebound ο Λαζανάκης για τους Bulldogs. Οι οποίοι προσπαθούν ακόμα να πετύχουν το πρώτο τους καλάθι στο παιχνίδι. Λαζανάκης θα δώσει το screen και την επιλογή του συμπέχτη του. Δημητρακόπουλος. Έλα για ποιον. Για τους Dragons. Μένει το 0-2. Συμπληρώθηκε το πρώτο δίλεπτο του παιχνιδιού. Κυκλοφορεί εδώ την παλαϊκό, οι Dragons πολύ ωραία. Ζωνάρουνε. Bulldog. Δεν τους τιμώρησαν όμως. Οι Dragons. Στέκεται εκτελεί για 3 εδώ. Ψιλοψυχολόγητη προσπάθεια. Το νιώσε το πήρε όμως. Ο παίκτης των γηπεδούχων δεν τα κατάφερε. Ωραία πάσα εδώ και πολύ ωραία λάθη. Για το 0-4. Ο Ρόκιζας για τους Komodo Dragons. Λάθος τώρα εδώ από τους Bulldogs. Προσπαθεί να τρέξει η Δελιγιάννης για τους Dragons. Προφάει την επαφή, δεν παίρνει το φάουλο όμως σύμφωνα με τους διευθυντές. Δημητρακόπουλος κατεβά στην μπαλά για τους Bulldogs. Ο Βεργόπουλος έχει βγει για βοήθεια και το πληρώνει όμως εδώ ο Βεργόπουλος την βοήθεια που πήγε να δώσει. Στην προσπάθεια του συμπέχτου να μεντεί στο post και 2-4. Γιάννης Βεργόπουλος. Γιάννης Παρικός στο καλάθι, στέκεται εκτελεί για 2 με την πρόσφαση του Παπλός θα στοχίσει. Ο ίδιος το επιθετικό rebound, Γιάννης άστοχο και το δεύτερο. Σουτ, το επιχείρησε ο Γιώργος. Φάση ο Χριστογέννης. Δεν τον έχει χτυπήσει ο Γεωργόπουλος. Ελπίζουμε να είναι καλά. Στην αλλαγή. Ο Δημητρακόπουλος πέτυχε καλά στο φάουλ. Τιμάει την εκτελέστηση στην πραγματική βολή.
Θα στοχίσει. Ριμπάντο τον Βεργόπουλο. Τελιγιάννης. Βεργόπουλος. Ωραίο τρίγωνο εδώ για τους Dragons. Βεργόπουλος θα γυρίσει με το pivot, θα στοχίσει. Ριμπάντο από ποιον. Θα ρίξει το ριμπάντο Απέργης. Τους Bulldogs. Λουβάρης, πολύ ωραία καλάθι εδώ. Για τους γηπεδούχους, για το πρώτο προσπέρασμα, 6-4. Έχουμε time out. Επιστρέψαμε. Τελιγιάννης. Ωραία κυκλοφορία εδώ του Dragons. Βεργόπουλος στο σπίτι. Πολύ ωραία. Θα χαμηθήσει τον αντίπαλό του για το 6-6. Ωραία συνεργασία από τον Βεργόπουλο, τον Τελιγιάννη και τους Τελιγιάννηδες. Για τους Commodore Dragons. Ωραίο παιχνίδι, θα πάρω από λεπτά Δημητρακόπουλος. Του θα ουσπαστά για τον Λεθανάκη, στο 3-2 από τον Άστοχο. Εκδιασμός εδώ για τους Dragons, Άστοχο όμως, τελεία. Επιχείρησε ο Ρόκιζας. Λουβάρης. Ένας μένα με τον Δελιγιάννη, Λουβάρης. Κλείνεται, kick out πάνω στο συμπέχτη του, επιδείχνει το close out. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ από τον Δημητρακόπουλο. Τώρα Δελιγιάννης προσπαθεί να τρέξει, προστατεύει την μπάλα, δεν θα πάρει το φάουλο, ο ίδιος θα πάρει το θετικό rebound, θα αποκλείσει εξ επαφής. Δημητρακόπουλος. Μένει το 8-6. 4 λεπτά πια πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Εδώ στο κλειστό του 7, Δελιγιάννης. Βεργόπουλος προσποιείται. Πολύ ωραία συνεργασία με τον Δελιγιάννη. Για να σκοράρει ο Αλέξανδρος για το 8-8. Λουβάρης. Δίνει την επιλογή Λαζανάκη. Το τζάμπερ εδώ, στις δύο πόντων. Άστοχο τελικά. Παλεύει τα ριμπάντο ο Αφέργης. Δεν θα το καταφέρει να πάρει όμως. Τώρα Δελιγιάννης. Με εμβιασμό. Ένα ακόμα layup. Άστοχο. Για τους Commodore Dragons. Και έχουμε αλλαγή για τους Dragons. Στον πάγκο θα κάτσει ο Αλέξανδρος στη θέση του με το νούμερο 8, ο Ενταούτη. Λάθος εδώ. Αυτούς κυπεδούχους. Ο Λιγιάννης. Τον Ενταούτη. Κυκλοφορεί εδώ ωραία την μπάλα. Κλείσε εδώ με την ομάδα και θα το 8-11. Το κλεφτό Γιάννη. Γύρισαν υπομονετικά εδώ. Την μπάλα οι Dragons. Λουβάρης. Σταματάει. Σπαθεί, θα εκτελέσει για δύο, θα δικαιωθεί. Πολύ ωραία καλέφα το Λουβάρη για το 10-11. Ενταούτ. Βεργόπουλος. Ενταούτ. Βεργόπουλος. Σε ζώνη. Υπερδίκη. Άλλο ένα στο τριών πόντο. Άρχισε αυτή τη φορά. Ανανεώνει όμως την κατοχή ο Βεργόπουλος. Στο τριών πόντο για τους Dragons. Μπαίνει και η μπάλα.
Μένει το 10-11. 1.53 πριν τη λήξη του 10 λεπτού. Λούβα, καλάθι, κάνει βήματα όμως. Λευκό Γιάννης. Φάουλ, το κερδίζει. Στην προσπάθεια για drive. Ο Βελιγιάννης. Περγόπουλος στην επαναφορά. Λευκό Γιάννης το σπίτι. Πάει προς τα μέσα. Κλέβουν όμως εδώ την μπάλα. Κυπερδούχη. Προσπάθεια για εφημιδιασμό. Επιτυχημένη. Από τον Δημητρακόπουλο και το 12-11 και το νέο, νέο προβάδισμα του Κυπριακού. Λευκό Γιάννης. Ωραία η κυκλοφορία, Βεργόπουλος, Ελταούδια 3. Άστοχο. Άλλη μια φορά που κυκλοφόρησαν υπομονετικά την μπάλα. Λουβάρης. Εκτελέσει για 2, θα ευστοχίσει ο Λουβάρης. 14-11. Ελταούντ, προσπαθεί να πιάσει ένα οργάνωτο την άμυνα. Ελταούντ. Βεργόπουλος. Ποιείται, μοιράζει ωραία την μπάλα όμως. Για τον συμπαίκτη του. Και ο Ρόκιζας θα αποτύχει το καλάθι. 14-13. Λέει ένα μυστικό παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο. Λουβάρης με 11 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Του τριών πόντων. Άστοχο. Ένα δευτερόλεπτο πια. Κοιτάει την μπάλα. Παίξει τον Dragons. Άστοχο. Και με το 14-13 θα ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επίθεση για τους Κυπριακούς. Προσπάθεια για κλέψιμο. Εδώ από τους Dragons. Θα τα καταφέρουν σε πρώτη φάση. Και τώρα Λουβάρης. Θα γυρίσει ωραία ο Λουβάρης. Κοίτα ο πάσα για τους συμπέκτους του τριών πόντων. Άστοχο. Μπαλεωριακά. Κάνει στο Στεφάνι. Και τώρα οι Dragons για την πρώτη επίθεση του δεύτερου δεκαλέπτου. Την ομάδα τους. Λουβάρης θα καθαρίσει το rebound. Μένει το 14-13. Λουβάρης ταλαιπωρεί την άμυνα. Λάθος. Εδώ πέρα. Και προϋποθέσεις εμβολιασμού. Φάουλ, σωστό. Κάνει ο Γεωργόπουλος. Για να κόψει το επιθετικό transition των Dragons. Εγώ Γιάννης. Δηλαδή Γιάννης, με συγχωρείτε. Δηλαδή Γιάννης θα πάρει την μπάλα. Δεν θα σπάρει. Ωραίο bond handling από τον Γιάννη. Προσπαθεί να παίξει τα κλειστά μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Ο Ελταούντ θα αστοχίσει σε αυτόν τον πόντο. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την κατοχή ο Βεργόπουλος, ο οποίος παλεύει για όλα τα rebound των Dragons. Μένει το 14-13. Τον Γεωργόπουλο για 3, εύστοχο. Yeah. 17-13. Ελταούντ. Yeah. Ελιγιάννης, Ελταούντ. Ελταούντ πρόσωπα λάθη, φάουλ. Προσπάθεια
για drive. Πρώτη, το Μενταούν, έφτασε και η δεύτερη. Λουβάρης, θα είχα μιλά την μπάλα ο Κοσίδης, έχει πλεονέκτημα εκεί και θα έχουμε καλύτερο. Ο ψηλός. Το βάζουμε από 4 ποντών. Γιάννης, το τζάμπερ για 2, άστοχο. Γεωργόπουλος. Τώρα Λούβαρης. Αυτή θα εκτελέσει για 2, Λούβαρης θα εφαρτήσει. Πολύ ωραίο γαλέχα από τον Λούβαρη. Το time out για 4-15, ψηφίσουμε σε λίγο. Πάμε στο παιχνίδι μας, 7 και 15 επί τη λήξη του ημιχρόνου. Ελνταούτ για 3, έστοχο. Έστοχο σου 3 πόντων. The Dragons, στην πρώτη επίθεση μετά το time out. Προσπαθεί να βρεθείς εδώ, Ελνταούτ στην άμυνα. Ωραία η κυκλοφορία μας εδώ, εκπλονέκτημα ο Κορκίδης, πολύ ωραία πάσα. Υπέροχη πάσα, υπέροχη δημιουργία εδώ από τον Κορκίδη. Τέλος το κοσίδιο πόντο για τον Γεωργόπουλο. 24-18. Κοσίδιο πόντο, άστοχο, Γεωργόπουλο στο rebound. Ελνταούτ για 3, άστοχος και αυτός με τη σειρά του, Κορκίδης θα καθαρίσει το rebound. Λούβαρης θα προσπαθήσει να τρέξει. Βλέπει μόνο πράσινο σπανίδι μπροστά του, σταματάει, κρατάει σταθερό, προσπαθεί να αποφύγει τα βήματα, το καταφέρνει σε πρώτη φάση και βγει το φάουλ. Όχι, λάθος. Και τα Bulldogs. Και μπάλα για τους Dragons. Βεργόπουλος. Στην αδύνατη πλευρά. Ο Κορκίδης θα καθαρίσει ένα και με rebound. Και ο Λούβαρης θα προσπαθήσει να τρέξει για τα Bulldog. Παράβαση προς δύο εδώ. Δεν ξέρω γιατί τόσο ωραία έβλεγα οι Bulldogs. Να με συγχωρήσουν οι γηπεδούχοι. Εύστοχο καλάθι. 2 πόντων για τα Bulldogs. 26-18. Πολύ ανταγωνιστική Πορτογαλή. Βελιγιάννης. Ελνταούτ. Ελνταούτ. Με 1,3 πόντων. Άστοχο. Ριμπάντο Λουτσόν. Άλλο ένα ριμπάντο το Βεργόπουλο. Και τους Dragons. Και ένα ακόμα στους τριών πόντων, άστοχο και αυτό. Άστοχοι, φιλοξενούμενοι. Θα την πάμε στο καθαρίσει ο Λαζανάκης. Το φλότο εδώ, καλάθι και φάουλ για τα Bulldogs. Συν 10. Στην ευκαιρία να γίνει και συν 11. Πάτησε δυναμικά εδώ. Προσπάθεια για δεξί drive. Ο Γκάρτ της ομάδας από τα Bulldogs. Δεν έφταξε βέβαια στη συμπληρωματική βολή. Προσπαθούν να τρέξουν οι Dragons. Και στην μπαλά μου στο πόδι. Thank you.
ένα ακόμα άστοχο σουτ τριών πόντων, ένα ακόμη rebound από τον Κοσίδη και τώρα Λούβαρη σε συγκράτη την κατοχή και τα Bulldogs λάθος εδώ και μπάλα για τους Commodore Dragons. Ο Λιγιάννης από τον Ελνταούντ πάσα στην αδύναμη πλευρά. Ωραία η πληροφορία εδώ. Κλεφτό Γιάννης. Εργόπουλος. Ωραία πάσα στην γωνία. Για το συμπέκτη του. Έφτασε αυτή τριών πόντων. Dragons. Και το 27-21. Πάλι το ίδιο πράγμα. Πάλι εύστοχος. Λεπτό Γιάννης Βεργόπουλος. Συγκαθούν την κατοχή οι Dragons. Βεργόπουλος. Άλλο ένα στον τριών πόντων. Έστωχο και αυτό. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τους Dragons. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον ίδιο παίκτη. Είναι καυτός. 30-24. Λουβάρης θα σας αφήσει. Θα εκτελέσει για δύο, θα σας το πείσει. Ένα ακόμη καλάθι από τον Λουβάρη. Λεφτό Γιάννης. Λεφτό Γιάννης. Η έξτρα πάσα. Τον Ελνταούντ θα κερδίσει φάουλ. Το Γιάννης στη γωνία, δεν την πάει στην προσπίση. Ο Γεωργόπουλος. Άλλο ένα στο τρίτο πόντο για τους Dragons. Άστοχο, Βεργόπουλος εμφανίζει ένα ακόμη rebound. Λεφτό Γιάννης. Προς το καλάθι, πετάει την μπάλα και με το βρίσκεται από το θα ευστοχίσει για το 32-26. Λουβάρης για τα Bulldogs. Ελνταούντ τώρα για τους Dragons. Εκτός από τον Λούβαρη θα σταματήσει. Μοιράζει τον συμπέχτη του. Ο Απέργης παίζει καλή άμυνα εδώ. Και θα κλέψει και την μπάλα ο Απέργης. Ένας Μπένα τώρα θα φέρει την μπάλα. Θα ανοιχτεί το στόπ όμως. Φάουλ. Με το σώμα λέει ο διαιτητής. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αφαργή, ο οποίος έκλειψε την μπάλα και προσπάθησε να τρέξει. Έχει στις δύο βολές. Ας αρχίσει την πρώτη. Μένει το 32-26. Αρχή και στη δεύτερη Βεργόπουλος, ένα ακόμη rebound. Ελνταούντ, προς το καλάθι. Δεν κλέβει ο Απέργης από τη φάση. Βελιγιάννης. Λοιπόν Ελνταούντ. Η έξτρα φάση στον κλεφτό Γιάννη, το σπίτι πάει προς το καλάθι. Πολύ ωραία κυκλοφορία εδώ από τους Dragons. Βελιγιάννης για τρεις. Άστοχο, ρίζει το rebound του Βελιγιάννης. Προσπάθεια για κάτι περίτεχνο εκεί. Δεν κατάφερε. Βελιγιάννης. Τρία δευτερόλεπτα εδώ. Στον Λαζανάκη. Μένει το 32-26. 1-7 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ελιγιάννης προς το καλάθι. Λοιπόν, πολύ ωραία την μπάλα πάλι εδώ. Εργόπουλος. Τον
Βελιγιάννη, Βεργόπουλος, κλεφτό Γιάννης, το σκέφτηκε σε πρώτη φάση, δεν το πήρε τελικά. Σε καλή άμυνα ο Λούβαρης, κλεφτό Γιάννης, πετάει την μπάλα, θα στοχίσει, rebound από τον Βελιγιάννη. Αλλά τελικά το rebound είναι για τα Μουλντόγκς. Λούβαρης. Πάλι το κλεφτό Γιάννη. Χαμηλά. Στην τρίπλα. Δεν πηγαίνει την μπάλα. Λένε οι διαιτητές. Είχα να δώσουν όμως οι Dragons. Λουμπάρης. Παίρνει την επιλογή από τον Γεωργόπουλο. Πάει αντίθετα όμως. Τώρα Γεωργόπουλος πιάνει. Τον συμπέχτη του. Αφήτης εδώ. Σύντρο Αδελιγιάννης για τους Dragons και τον αδελφό του, υπέροχη συνεργασία ο Μάρκος Dragons. Τελειώνει πολύ ωραία το φάση, λέει ο Αλέξανδρος και ένα ακόμη φάουλ από τον κλεφτό Γιάννη. Ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Dragons. 2,4 με τελείξη του Βιχτάνου με το σκορ στο 32-28. Για να δούμε τι θα κάνουν τα Bulldogs. Καταφέρνουμε στο άλλο για τρεις, χωρίς τύχη βέβαια. Και με αυτό το τρίποντο θα ολοκληρωθεί. Το ημίχρονο, σκορ 32-28, ακόμα σε λίγο. Επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο. Απέναντι στα Bulldogs και στους Commodore Dragons. 32-28 το πρώτο σκορ του πρώτου ημίχρονου. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους με τον Βελιγιάννη. Γαϊτανάκης για τρεις, άστοχος. Ριμπάουντ στο Λουβάρι. Προσπαθεί να τρέξει. Για τα Bulldogs. Μοιράζει πολύ ωραία την πάσα. Στόχο όμως εδώ. Κάνει ο Δελιγιάννης. Είπατε με ταμπλό εδώ από τον απέργη για τον Bulldogs για το 35-28. Βελιγιάννης. Βελιγιάννης εξήγητε, πάει πρόσω καλά τη Γαϊτανάκη, σε έχει να πάρει στον Κλεφτόγιαννη. Βελιγιάννης, θα γυρίσει, θα αστοχίσει. Λούβαλς προσπαθεί να τρέξει για τα Bulldogs. Έχει προς από το Γαϊτανάκη, σταματάει, πάει προς το καλάθι, χωρίς φαουλ διαιτητές, με την βοήθεια του ταμπλό όμως, 37-28. Και τα Bulldogs που μπαίνουν πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία συνεργασία από τα αδέρφια για το 37-30. Ο Αλέξανδρος είναι ο σκορέρ. Για να σπάσει το καλάθι, θα γυρίσει. Λάθος τώρα εδώ. Και τα Bulldogs. Ο Αλέξανδρος θα πατήσει δυνατά, θα στοχίσει. Καλάθι και φάουλ όμως από τον Γαϊτανάκη για το 37-32. Στο τρίποντο τον Γαϊτανάκη. Λούβαρης. Λιγιάννης. Κυκλοφωνούν ωραία την μπάλα εδώ στα Bulldogs. Άστα το σύντομα του κύριε Σανόμος και τώρα οι Dragons θα έρθουν να τρέξουν με τον Γαϊτανάκη.
ο οποίος θα μειώσει σε 37-35. Έχουμε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Εδώ στο κλειστό του 7. Γεωργόπουλος για τον Δημητρακόπουλο. Γεωργόπουλος μπροστά από τον Δελιγιάννη. Καλή άμυνα από τον Δελιγιάννη σε πρώτη φάση. Καθαρίζουμε εδώ τα rebound του Dragons, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τρέξουν. Καϊτανάκης. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Άλλη μία για τους Dragons. Πολύ ωραίο μπάσκετ εδώ. Τον Δελιγιάννη σε προσπέρασμα για τους Dragons. Διευθυντικό ξέσπασμα για τους φιλοξενούμενους. Για το 37-38. Χωρίς παράβαση εδώ λένε οι διευθυντές, θα τον απέργει. Θα απέργει στη γωνία, θα δεχτεί το σπάθο το Βερανάκι. Τώρα το momentum είναι ξεκάθαρα για τους Komodo Dragons. Καϊτανάκης, πολύ ωραία πάσα. Η έξτρα πάσα στο τριών ποντών. Άστοχα αυτή τη φορά. Να νιώνεται όμως η επίθεση. Καϊτανάκης. Ωραία πάσα από τον Αλέξανδρο. Εκείνος έξω στον αδερφό του. Έστοχος εκείνος για το 37-41. Προσπαθούν να χτίσουν διαφορά οι Dragons. Λουβάρης. Λουβάρης εδώ το αμυντικό rebound του Αλέξανδρος, όπως θα προσπαθήσει να τρέξει. Βλέπει όμως εδώ την μπάλα ο Δημητρόπουλος. Γεωργόπουλος. Καλή άμυνα χαμηλά. Πάλι όμως, θα κερδίσει ο Δημητρακόπουλος για τα Bulldogs, τα οποία προσπαθούν να αντιδράσουν. Με επαναφορά ο Κορκίδης. Γεωργόπουλος. Πετάει την μπάλα, χωρίς τύχη. Καϊτανάκης για τον Δελιγιάννη. Προσπάθησε για να τρέξει με τα Bulldogs. Επιθετικό φάουλ. Συγχρεώνει το Καρκίδης. Μένει το 37-41, 4-40 με τη λήξη του παιχνιδιού. Με τη λήξη του τρίτου δεκαλεπτού, με συγχωρείτε. Πολύ έξυπνη πάσα εδώ από τον Γιάννη, δεν την αξιοποίησε όμως από τον παίκτη του, Λουβάρης. Και τα Bulldogs. Λουβάρης. Φάουλ. Το κερδίζει ο Λουβάρης χωρίς να αλλάξει πάσα. Γεωργόπουλος. Δεν κερδίζει το φάουλ, όμως ο κατοχύρος ακολουθεί να είναι σε ποκοταλή χέρια. Για τα Bulldogs, τώρα ο Καϊτανάκης πατάει δυναμικά το 37-43. Έχουμε νέο time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο κλειστό του 7. Με τα τελευταία 3,5 λεπτά του 12 λεπτού. Ανάμεσα στα Bulldogs και τους Komodo Dragons, το σκορ είναι στο 37-43. Βεγούνται οι φιλοξενούμενοι, Κορκίδης και την μπάλα χαμηλά. Έχει πλεονέκτημα εκεί, ο φιλός θα κερδίσει φάουλ, χαμηλά λένε. Διευθυντές. Λουβάρης.
το deflection εδώ από τον Γαϊτανάκη. Dragon. Στο τριών πόντων ψηλά ψυχολόγητο από τον Δημητρακόπουλο, εύστοχο όμως. Το χρειαζόταν αυτό η ομάδα των γηπεδούχων. Ανάσα για τον Bulldog. Ένα ακόμα όμως σουτ τριών πόντων από τον Δελγιάννη, ο οποίος είναι καυτός σήμερα. Είναι η ευστοχία του έξω τη γραμμή των τριών πόντων. Καλή ομάδα κάνει εδώ εδώ σε Dragon και βήματα. Παράβαση που χρόνει το Δελγιάννης. Σήμερα θα δούμε ότι για την άμυνα που παίζουν οι Dragons σημαντική συμβολή είναι και ο Νταός. Ο Νταός, με συγχωρείτε. Ο οποίος καλύπτει εξαιρετικά τους χώρους για την άμυνα των Dragons. Δεν έχει φανεί βέβαια τόσο πολύ εξαιρετικά. Κάνει όμως άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Καλάθι και φάουλτα εδώ από τον Κορκίδη, ο οποίος χαμηλά δεν έχει αντίπαλο. Έχει μεγάλη ψωνεκτική διαφορά με τους αντιπάλους του. Δεν το παρατάνε τα Bulldogs. Καϊτανάκης. Ντάος. Δελγιάννης, ένα ακόμα σουτ, άστοχα από την χώρα. Καϊτανάκης για τρεις, άστοχα. Κορκίδη και τώρα για τον Λούβαρη. Λούβαρη θα σταθεί για τρεις, θα εκτελέσει, θα εξοχίσει. Σαράντα πέντε, Δελγιάννης. Φάουλ που κερδίζει στην προσπάθεια για drive, ο Δελγιάννης. Ρε πίσω, είσαι σίγουρο. Μου φάνηκε πολύ μέσα. Εντάξει, πίσω μέσα ήταν. Αυτά για το πιο δίτροπο. Η μπάλα θα καταλήξει στο διχτάκι. Γιάννη. Yeah.
6-3 εδώ για τον Δελιγιάννη. Και 45-48. Βεργόπουλος στο παρκέ για τους Commodore Dragons. Ο Ρόκκισσας στον πάγκο. Λούβαρης για τα Bulldogs. Δελιγιάννης κάνει την ισορροπία του εδώ ο Δελιγιάννης. Και τώρα ευκαιρία για transition για τους Dragons. Foul από τον Δημητρακόπουλο. Λουβάρης, αντιαχειριστεί μία ακόμη επίθεση για τα Bulldogs. Αντίθετα από το screen. Εκτός από τον Ενταούντ. Πάσα στο πουθενά από τον Λουβάρη. Ζητάει το φάουλ εδώ από τον διαιτητή, δεν το παίρνει. Δελιγιάννης και τους Dragons. Κάτι σαν ζώνη για Αμπουτόρ. Δελιγιάννης, πολύ ωραία πάσα στον λεπτό Γιάννη για 3. Ας το πω. Ωραία επίθεση παρόλα αυτά. Σε προσεμένους. Την μπάλα εξακολουθεί να είναι στα δικά του σκέπια. Λεπτό Γιάννης. Βεργόπουλος. Νταούντ, πολύ ωραία πάσα. Δεν κάνει ασίστο μέσα Νταούντ. Λουβάρης, θα σας θα εκτελέσει για 2, θα εξοχίσει. Μια ομάδα μόνος του ο Λουβάρης για τα Μπουλντόγκς. Νταούντ, Δελιγιάννης. Άστοχο, Κορκίδης. Ο Δελιγιάννη απέγγιση είναι στη γωνία. Θα εκτελέσει για 3 ο Δελιγιάννης. Βιαστική επιλογή. Έλεγε βέβαια και το 10 λεπτό. Παρά λίγο εδώ να βάλει ένα τρελό half court shot ο Δελιγιάννης. Δεν θα καταφέρω όμως. Και με το 47-48 έχουμε ανάπαυλα για το 4ο και τελευταίο 10 λεπτό. Στο κλειστό του 7 για το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο και καθοριστικό από ό,τι φαίνεται. Αυτό το μάτς είναι derby, όπως αναμενόταν άλλωστε. Λουβάρης έχει την πρώτη επιθέση για τα Bulldogs. Θα δείξει το φάουλ χαμηλά από τον Ρόκκισσα. Επίσης κάνει το τρίτο του φάουλ. Λουβάρης έχει μπροστά του τον Αλέξανδρο Γιάννη. Χαμηλά η μπάλα στον Κορκίδη, έχει τον έχει εκεί με ωραίο φούρνο, θα γυρίσει, θα αστοχίσει όμως. Πάθουν να τρέξει με το Dragon, Βεργόπουλος. Για τον Ελνταούτ, και αυτό στον κλεφτό Γιάννη, για 3. Άστοχο, Κορκίδης καθαρίζει ένα ακόμα για αμυντικό rebound για τα Bulldogs. Και με τον Βεργόπουλος, το σκέφτηκε σε αυτή τη φάση, σε δεύτερη αποφάσισε να σταματήσει και να μοιράσει μπάλα στον Λουβάρη και έτσι έχει μπροστά του τον Δελιγιάννη. Λουβάρης πάει μόνος του, θα στοχίσει και σε πρώτη και σε δεύτερη φάση. Σε δεύτερη φάση όμως θα πάρει το φάουλ. Θέλει στην πρωτοβολή. Στοχή. 48-48.
προσοχή στη δεύτερη. Λεφτό γίνεται το Περικόπουλο. Μπροστά στο Δημητρακόπουλο. Στο δύο πόντεν εδώ, άστοχο. Δημητρακόπουλος είναι στην απέρα πλευρά, δεν τον είδε ο Απέργης. Λουβάρης με την μπάλα στα χέρια. Παρακινδυνευμένη πάσα, πέρασε όμως στον Δημητρακόπουλο. Έχει μπροστά τον Ενταούντ. Λουβάρης, ένας με έναν με τον Αλέξανδρο. Θα προδοθεί. Και αυτή την κατοχή. Δεν τη συμπαθεί όμως, στη συνέχεια. Πώς πατάει την πλάγια γραμμή. Καλή ομαδική άμυνα, φιλοξενούμενους. Ενταούντ. Ανεβείτε κάτω. Περβό. Ενταούντ. Εγγύρισε το close out. Πολύ ωραία η κυκλοφορία εδώ, χάνε την μπάλα. Στόχος σου τριών πόντων από τον Ενταούντ για το 48-51. Υπέροχη συνεργασία για τους Commodore Dragons, οι οποίοι αναδιαστήματα παίζουν εκπληκτικό μπάσκετ. Φταίει χαμηλά την παλακοκκίνησα, θα την πάρει Λουβάρης. Χωρίς φάουλ είναι διεκτές. Τώρα Αλέξανδρος Δελιγιάννης με την μπάλα στα χέρια. Μοιράζει την μπάλα για τον Ενταούντ. Κλεφτό Γιάννης. Χωρίς φάουλ είναι διεκτές. Είναι όμως εκεί ο Αλέξανδρος Δελιγιάννης για να κάνει το 48-53. Δεν θα κερδίσει το φάουλ και δέχεται και την τεχνική ποινή εκεί ο Λουβάρης. Πολύ τη τεχνική ποινή θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει ο κλεφτό Γιάννη. Και αυτό το καταλάβει. Μένει το 48-53. Ενταούντ. Δελιγιάννη. Κλεφτό Γιάννη. Δεν θα πάρει το φάουλ στο σουτ από τον Δημητρακόπουλο. Ωραία προσωπική άμυνα από τον Δημητρακόπουλο και τώρα Δελιγιάννης στην επαναφορά για τα Bulldogs. Αμπέργης για τον Λαγανάκη. Δημητρακόπουλος για 3, άλλο ένα. Αυτός ο Δημητρακόπουλος. 51-53. Προσπαθεί να πάρει πρωτοβουλίες για τα Bulldogs. Ο Δημητρακόπουλος. Εδώ ο Αλέξανδρος Δελιγιάννης μοιάζει μια υπέροχη πάσα. Για την ερώτηση, ο οποίος φυσικά ακόμα θα κάνει βήματα. Εγώ θα κάνω αυτό που είπε. Γράφει. Εγώ δεν το δημιουργώ. Δεν έχει. Δεν μπορείτε. Δεν καταλαβαίνω.
επιστρέψαμε στο κλειστό του 7. Με κάποια ένταση. Να εξηγήσω ότι ο σύμφωνα με τον πρώτο διευθυντή της αναμέτρησης, η τεχνική ποινή η οποία δόθηκε δεν ήταν στον Λούβαρ, ήταν στον Μπάγκο από τα Bulldogs. Ο Λούβαρης νόμιζε ότι η τεχνική ποινή ήταν για εκείνον, αντέδρασε, με αποτέλεσμα να έρθει η δεύτερη τεχνική ποινή και να αποβληθεί από τη συνέχεια του παιχνιδιού. Το μάτς τώρα, τα Bulldogs έχουν την μπάλα με τον Δημητρακόπουλο, εκτελείωσε όμως η επίθεση. 51-55 προηγούνται οι Dragons. Γιάννης. Κατανάκης, Γιάννης, Κατανάκης. Ωραία πάσα εδώ, Ελταούντ. Ωραία κυκλοφορία, Βεργόπουλος. Πολύ ωραία εκτέλεση στο χαμηλό πόστο από τον Ευεργόπουλο για το 51-57. Προσπαθούν να αρχίσουν διαφορά σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, του Commodore Dragons. Μητρακόπουλος. Κλειστή εκεί στη γωνία, απέργης για 3. Άστοχο, airball. Και τώρα εφηβιασμός, Ελταούντα, αριστερό λέγια, 51-59. Ασίστ ο Γαϊδανάκης, σκόρερ ο Ελταούντ. Ελιγιάννης. Κορκίδης. Έξω εμπαλάει τον Μητρακόπουλο. Φάουλ, κορδίζει τον Μητρακόπουλος. Θα έρθει πρώτη βολή για τον Δημητρακόπουλο. Μένει το 51-59, 4-17 με τη λήξη του παιχνιδιού. Εύκολο στη δεύτερη, μειών διαφορά στους 7, 52-59. Τα Bulldogs έχουν διαχειριστούν και μια σημαντική απουσία, καθώς ο Λούβαρης ήταν ένα από τους σημαντικότερους επιθετικούς πόλους των Πορτοκαλίων. Εδώ διεκδικήσει η μπάλα. Η μπάλα είναι τέλεια όμως για τα Bulldogs. Δημητρακόπουλος, την μπάλα στα χέρια. Γεωργόπουλος για 3, άστοχο. Νταούτ για τον Τελιγιάννη και εκεί στον Γαϊτανάκη για 3, άστοχο. Τελιγιάννης να περάσει στο κέντρο. Καταφέρνει Γεωργόπουλος. Τελιγιάννης παίρνει το σκήνατο τον Απέργη, πάει προς το καλάθι, θα σταθεί από τα 3,5 μέτρα. Θα εκτελέσει για να κάνει το 54-59 και έχουμε time out. Και έχουμε σε λίγο. Τρία και 38 μένουμε για τη λήξη του παιχνιδιού. Οι Dragons προηγούνται με 54-59 και έχουν δική τους μπάλα. Out για 3, άστοχο. Μητρακόπουλος προσπαθεί να τρέξει για τα Bulldogs. Κλείνεται εκεί, συγκρατεί την κατοχή. Απέργης. Ο Μητρακόπουλος επιτίθεται προς το καλάθι. Καλάθι και φάουλ από τον Μητρακόπουλο. Πολύ ωραία προσπάθεια. 56-59. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Δημητρακόπουλος κουβαλάει επιθετικά τα Bulldogs. 57-59 στο καλάθι διαφορά. Stop!
Γιαννάκη. Ωραία πάσα. Ας το χώμος εδώ, το drive. Γεωργόπουλος. Και έχουν ευκαιρίες για προσπέρασμα. Ακόμα και για προσπέρασμα. Τα Bulldogs. Απέργης. Κάει το σχέδιο από τον... όχι, hand-off με τον Δημητρακόπουλο. Σταματάει την τρίπλα. Γεωργόπουλος. Ανανέουν όμως την επίθεση. Την περνούσει χωρίς βήματα λενδικτές. Την μπάλα εν τέλει είναι για το εξωμόντο. Εγκαούλ, καθοδίστα Δελιγιάννη. Καϊτανάκης. Κατάει το σταθερό, θα γυρίσει, θα αναστηθεί. Διεκδίκηση εδώ. Έχουμε τζάμπολ. Και οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στους Dragons. Ομόφωνα. Στο καλάθι. Διαφορά 57-59. Κοιτάει την γραμμή των τριών πόντων. Να δει αν είναι απ' έξω ο Δελεγιάννης. Το παστελώνει. Ένα ακόμα. Ανάσα στους Dragons, οι οποίοι είχαν κολλήσει το σκορ. Πολύ δύσκολο καλάθι εδώ όμως από τον Γεωργόπουλο. Δεν το πιστεύει ο coach των Dragons, δεν μπήκε αυτό το καλάθι. Αλέξανδρος Δελιγιάννης με την μπάλα στα χέρια. Ωραία, έχει να φέρει την μπάλα εδώ. Βεργόπουλος θα γυρίσει, θα μιλάει. Τελευταία 90 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Γεωργόπουλος. Γιάννης. Κάθε επίθεση πλέον είναι πολύ σημαντική. Μητρακόπουλος, χαμηλά. Με τρεις πράσινους. Παρεχτεί τελικά το stop. Γιάννης για τον αδερφό του. Χωρίς φαόλ, εννοείς. 55 δευτερόλεπτα. Κακή πάσα από τον Δελιγιάννη. Αλλαγή! Οι φιλοξενούμενοι θα έχουν σαφές προβάδισμα και θα το κάνουν με τον Δελιγιάννη, ο οποίος πετυχαίνει ένα ακόμα στο τριών πόντων. Με καυτός κάνει το 59-67. Στο πια τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Λάθος τώρα εδώ. Παίζει ψυχολογία ρόλο. Χάνει βέβαια το λέει από τον Δελιγιάννη ο Αλέξανδρος. Προσπαθεί όμως πειγματάρικα και θα κερδίσει την διαδοχή. Λαζανάκι. Τελευταία 20 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Δεν θα γίνει η επίθεση. Ως έδειξε fair play. Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί. Νικητές Komodo Dragons με 59-67. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που παρακολουθήσαμε εδώ στο Χριστό του Σέβεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή συνέχεια.